Καλό μεσημέρι και εσάς. Ωραία. Πείτε μας, ποια είναι η εικόνα τώρα στην δική σας φωτιά? Κοιτάξτε να δείτε, η εικόνα είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας. Ξεκίνησε η φωτιά μεταξύ Χρυσού και Δελφών, στο νότιο-δυτικό τμήμα των Δελφών, με φορά προς τα, προς τα βόρεια. Εντάξει, έφτασε μέχρι τις παρυφές του Παρνασσού. Ο βοριάς φαίνεται ότι μάλλον εμποδίζει το να ανέβει από πάνω στη Λάκα του Παρνασσού. Αλλά η έγκαιρη επέμβαση και τα αεροπλάνα τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλό δρόμο η κατάσταση. Απειλούνται κατοικημένες περιοχές? Κοιτάξτε, είναι δίπλα προς Δελφούς και υπάρχει και μία φορά προς Ανατολάς, που σημαίνει ότι πάντοτε υπάρχει ένας κίνδυνος για τους Δελφούς. Αλλά η κατάσταση γενικά φαίνεται σιγά σιγά να εξομαλύνει. Ο αρχαιολογικός χώρος ωστόσο ισχύει ότι δεν απειλείται? Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά είναι όλες οι δυνάμεις είναι επί τόπου αυτή τη στιγμή. Ο άνεμος δεν είναι στο πλευρό σας, η άνεμη είναι ισχυρή, μας είπατε. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τους ειδικούς υπάρχει στρογγυλισμός, ειδικά στις θέσεις της πλαγιάς. Που σημαίνει ότι πάντοτε υπάρχει κίνδυνος. Ότι υπάρχει κίνδυνος. Σημαίνει ότι γυρίζει φορά. Όταν στροβιλίζει δημιουργούνται διάφορα ρεύματα. Δεν είναι ειδικός για να πω σε αυτά. Μάλιστα. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν ανά πάσα στιγμή αυτή η φωτιά να γίνει απειλητική. Τώρα προφανώς η εικόνα είναι καλύτερη από ό,τι μας λέει ο Δήμαρχος Δελφών, ο κύριος Ταγκάλης. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, για την επικοινωνία που είχαμε.